Επέκταση του φράχτη στον Εύρο, ανακοίνωσε ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη Τάκη στο Δωρικάκο, συνολικού μήκου 140 χιλιόμετρων. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο Υπουργό Προστασία του Πολίτη θα βρεθεί στην Αλεξανδρούπολη μαζί με του πρέσβει όλων των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να δουν τον φράχτη αλλά και να σχηματίσουν εικόνα για το μεγάλο πρόβλημα τη παράνομη μετανάστευση στην περιοχή. Μάλιστα, ο Υπουργό πρόσφατα ανακοίνωσε την επέκταση του φράχτη στον Εύρο, συνολικού μήκου 140 χιλιόμετρων, χωρί ωστόσο να έχει προσδοθεί προσδιοριστή ακριβή ημερομηνία. Πηγέ, ωστόσο, αναφέρουν τι 21 Ιανουαρίου ω πιθανότερη ημερομηνία στην περιοχή Διδημοτήχου Σουφλίου, όπου και πρόκειται να κατασκευαστούν τα πρώτα 35 χιλιόμετρα του νέου φράχτη. Επιπλέον, ο Τάκη Θεωδωρικά τόνισε ότι στον Εύρο η ελληνική αστυνομία με την παρουσία τη απέτρεψε την παράνομη εισβολή στη χώρα 256.000 παράνομων μεταναστών. Το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εξωτερικών και Άμυνα έχει αποφασίσει και είναι ευθύνη του Υπουργείου Προστασία του Πολίτη Συμβάλλει στην υλοποίηση και κατασκευή του φράχτη σε όλο το μήκο του ποταμού Εύρου, δηλαδή στα σύνορα τη Ελλάδα και τη Ευρώπη με την Τουρκία. Το συνολικό μήκο είναι 140 χιλιόμετρα. Η άμεση απόφαση που υπάρχει είναι η κατασκευή των πρώτων 35 χιλιόμετρων στο κεντρικό σημείο με προπολογισμό 100 εκατομμύριων ευρώ, για το οποίο το Υπουργείο Προστασία του Πολίτη, σε συνεργασία με το Υπουργείο Εθνική Άμυνα, έχει ολοκληρώσει τη μελέτη και περιμένει την τυπική έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών.